Τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, από την ενημέρωση που έχω, γιατί οι τιμές έχουν αλλάξει δραματικά το τελευταίο τρίμηνο στην πρώτη ύλη της κατασκευής των ακινήτων. Για να καταλάβετε ότι με την άνοδο του πετρελαίου και των καυσίμων, βενζίνης και άλλα, γιατί πολλά υλικά που χρησιμοποιούμε στην οικοδομή εξαρτώνται άμεσα από την πρώτη ύλη και την ενέργεια και τα καύσιμα, έχουν εκτοξευτεί οι τιμές πάνω από 40%. Για παράδειγμα, πέρσι την ίδια εποχή το κόστος του μπετών, που είναι η πρώτη ύλη που βάζουμε στα μπετά, τα τσιμέντα, το κυβικό, το 20-25 που λέμε, είχε γύρω στα 80 ευρώ. Τώρα αυτή τη στιγμή, η σημερινή τιμή σήμερα, έχει φτάσει και στα 110. Άρα μέσω βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο άλμα μόνο στον μπετόν. Αυτό συμπαρασύρει και υπόλοιπα πράγματα, όπως τα σίδερα. Το σίδερο είχε πέρσι την ίδια εποχή, τα έχω εδώ γραμμένα, γιατί είναι καινούργιες τιμές σημερινές αυτές. Το σίδερο είχε το κιλό 80 λεπτά και σήμερα έχει 1,25. Και μιλάμε τώρα το τελευταίο εξάμηνο. Από την 1η Φεβρουαρίου και μετά, για να καταλάβετε, μέχρι σήμερα έχει πάρει 28%. Το ίδιο έχει γίνει και για τα αλουμίνια. Το αλουμίνιο, το κιλό, είχε 5 ευρώ το κιλό και σήμερα έχει 10 ευρώ το κιλό. Τα διπλά τζάμια, τα τρίπλεξ που βάζουμε στις πολυκατοικίες, είχε το τζάμι 32 ευρώ το μέτρο, το τετραγωνικό μέτρο, και σήμερα έχει 57. Εδώ μιλάμε για μια αύξηση σχεδόν 100%. Για να γίνει ανέγερση σε μία από τις πολυκατοικίες, το προηγούμενο εξάμεινο, μια τετραόρυφη πολυκατοικία, να μας πείτε ποιο περίπου ήταν το κόστος και ποιο είναι το κόστος σήμερα, σύμφωνα με αυτές τις τιμές που μας αναλύσατε. Το κόστος κατασκευής τα τελευταία 3-4 χρόνια είχε παραμείνει σταθερό. Από το 2010 και μετά, όταν σταμάτησε η αγορά, είχε μείνει περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κόστος κατασκευής σύν την αγορά του οικοπαίδου. Γιατί κάπου πρέπει να το χτίσει αυτό το χτίσμα. Άρα η τιμή του ήταν γύρω στα 1.500 ευρώ για ένα καινούριο χτίριο, το κόστος που πλήρωνε ο κατασκευαστής. Τώρα το τελευταίο εξάμηνο, ναι μεν υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά, που αυτά θα σας τα πει και ο συνεργάτης μας, που ασχολείται πιο πολύ με τα μεσητικά και ξέρει λεπτομέρειες αυτά. Το κόστος λοιπόν κατασκευής σήμερα έχει περάσει τα 1.800 ευρώ. Τον τελευταίο χρόνο δηλαδή έχει γίνει αυτό. Και μιλάμε για μια κατασκευή που μπορεί να στοιχίσει από 1.800 μέχρι και 2.000 ευρώ. Εξαρτάται πόσο καλό θα είναι το υλικό, πόσο, δηλαδή τα τζάμια, το εξαρτάται. Είναι και αυτά δεν είναι όλα το ίδιο κόστος. Δηλαδή αν θες να βάλεις κάτι πιο καλό ή πιο ακριβές κουζίνες ή κάτι περισσότερο. Όταν λοιπόν το κόστος μέσω όρο έχει 1.800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, συν το οικόπεδο που είναι άλλα 200-300 ευρώ, πλησιάζουμε τις 2.000 ευρώ εν συγκρίση με 1.300 με 1.400 ευρώ που είχε πέρσι. Άρα έχουμε μία άνοδο των 500 ευρώ το τελευταίο χρόνο. Αμέσως όμως, όταν ένας αγόραζε ένα σπίτι 80 μέτρα που ήθελε γύρω σε 100.000 ευρώ, 120.000, τώρα δηλαδή θέλει 150.000 με σημερινά δεδομένα. Όμως όταν λέμε 150.000, τι σημαίνει? Ότι ο κατασκευαστής δεν βγάζει πλέον κανένα κέρδος. Γιατί εμείς δεν είμαστε μια επιχείρηση που δουλεύει μόνο και μόνο για να φτιάξει ένα σπίτι και να το πουλήσει και να πάρει πίσω τα χρήματά της. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν φτιάχνεις μια πολυκατοικία, ο χρόνος κατασκευής είναι περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Άρα, μέσα στο διάστημα αυτό που επενδύει τα χρήματά του για να πάρει τα χρήματά του πίσω, πρέπει να βγάλει και ένα λογικό, ένα εύλογο κέρδος. Γιατί μέσα στο κέρδος είναι και η φορολογία. Άρα, με το ποσό αυτό των 2.000 ευρώ, καταλαβαίνετε, δυσκολεύεται πάρα πολύ ο άλλος να αγοράσει τώρα και θα δυσκολευτεί περισσότερο. Γιατί δεν ξέρουμε, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, τα καύσιμα δεν έχουν σταματήσει, η ενέργεια ανεβαίνει κάθε μέρα. Άρα πιθανόν, εάν συνεχίσει με αυτή τη ροή η αγορά, ποιος θα πάει να διακινδυνεύσει τα χρήματά του και θα πει ωραία, θα πάω να φτιάξω μια πολυκατοικία και θα την πουλήσω εφόσον άρχισε και υπάρχει λίγη ζήτηση περισσότερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δεν ξέρει πού τελικά θα του βγει. Άρα υπάρχει ζήτηση, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει ζήτηση, αλλά όχι ζήτηση που υπήρχε τα πρώτα χρόνια, πριν 10 χρόνια. Εγώ βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει μια ζήτηση αρκετή, ρωτάει ο κόσμος. Τώρα, πόσο πουλάνε αυτή τη στιγμή και τι κάνουν, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Θα σας εξηγήσει ο κύριος Καραλής εδώ
και θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που υπάρχει όμως φαίνεται ότι έχει αρχίσει η αγορά να παίρνει πάνω της. Δηλαδή έχει αρχίσει να υπάρχει ένα έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Άρα μπορούμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να σηκώνονται πάλι πολυκατοικίες. Μια εικόνα που ίσως την έχουν ξεχάσει και μέσα στην Τρίπολη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Γιατί? Γιατί εφόσον δεν μπορούν να αγοράσουν, όταν πουλούν ότι με 1.400 ευρώ, με 1.300 ευρώ και διστάζει ο άλλος να έρθει να αγοράσει, πώς θα έρθει να αγοράσει με 2.000 ευρώ, για παράδειγμα. Άρα αυτό μας προβληματίζει σαν κατασκευαστές. Να κάνουμε το πρώτο βήμα και να πούμε: ωραία, προχωράμε, γιατί άρχισε το αγοραστικό ενδιαφέρον. Όμως οι τιμές, εφόσον υπάρχει αυτό το άλμα στις αγορές με τα καύσιμα, με την πρώτη ύλη, με τα σίδηρα, με τον πετό και όλα τα άλλα, μας προβληματίζει γιατί δεν ξέρουμε. Θα σταθεροποιηθούν οι τιμές σε αυτό? Το νούμερο ή αύριο το πρωί σε 2-3 μήνες θα έχουμε μια αύξηση πάλι ένα 30% και μετά πάμε πάνω από 2.000 ευρώ. Άρα προς το παρόν έχουμε φρενάρει και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν σταματήσει ο πόλεμος αύριο και ο κορονοϊός πέσει λίγο, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα πίνουν πολύ καλύτερα και θα πιστεύω ότι και στην πόλη μας εδώ θα αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει κάποια άνοδος, τουλάχιστον στις κατασκευές.